Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, εκ μέρους της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, απευθύνω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους εργαζόμενους από τη Λάρκο, από τα πετρέλαια και τα λοιπάσματα της Καβάλας, από την Κόσκο. Είμαστε σήμερα εδώ και ενώνουμε τη φωνή μας με τους χιλιάδες εργαζόμενους που έχουν κατακλείσει την Αθήνα. Καταγγέλουμε την απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Απαιτούμε κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα, κανένας Έλληνας φαντάρος να μην σταλεί στην Ουκρανία. Να κλείσουν άμεσα οι νατοϊκές βάσεις. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι υγειονομικοί στο δημόσιο σύστημα υγείας δίνουν 2 χρόνια τώρα το δικό τους αγώνα. 2 χρόνια καθημερινή μάχη στα νοσοκομεία για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Από την πρώτη στιγμή αναμετρηθήκαμε όχι μόνο με τον ιό, αλλά κυρίως με τις τραγικές ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας, αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής, της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης της υγείας, που υπηρέτησαν μέχρι κεραίας τόσο οι σημερινοί, όσο και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ξέραμε ότι δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο για να λογαριασμούμε μετά. Σπάσαμε το φράγμα της σιωπής κόντρα στην προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου. Αποκαλύψαμε τις εγκληματικές της ευθύνες για τη διαχείριση της πανδημίας. Ζητήσαμε να μας ενισχύσουν με προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό στη μάχη που δίναμε στον πλευρό των ασθενών μας. Ξέρουμε ότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι αιστείες αντίστασης στα νοσοκομεία, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις σχολές, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε πιο αποφασιστικά, πιο μαχητικά το επόμενο διάστημα. Η σημερινή συγκέντρωση είναι μόνο η αρχή. Δείχνει το δρόμο. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, η αγανάκτηση και η οργή ξεχυλίζει. Δεν μπορούμε να συμφιλειωθούμε με το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, 2 χρόνια μετά τη διάγνωση του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στη χώρα μας, χάνουμε 70, 80, 90 ασθενείς τη μέρα. Δεν μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Μας στοιχιώνουν οι εικόνες των ανθρώπων που στηβάζονταν μετά από κάθε εφημερία στα ράντζα, στους διαδρόμους των νοσοκομείων, στους προθαλάμους που νοσηλεύονταν ακόμα και στα γραφεία των γιατρών. Μας στοιχιώνουν οι εικόνες των εκατοντάδων διασωληνωμένων καθημερινά εκτός ΜΕΘ. Αγανακτούμε με τη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να μετατρέψει το δημόσιο σύστημα υγείας σε σύστημα μιας νόσου για να μην μολυνθούν τα κέρδη των ιδιωτικών ομίλων της υγείας από κορονοϊό. Γιατί όπως κοινικά δήλωναν οι κλινικάρχες, η νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό κοστίζει πολύ και δεν υπάρχει δυνατότητα ή ρευστότητα στις κλινικές μας. Έτσι σε κάθε επιδημικό κύμα ανέβαζαν το κασέ τους και τσέπωναν δεκάδες εκατομμύρια ζεστό χρήμα από το κράτος και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι κατάφεραν να διατηρήσουν από 95 μέχρι και 99,5% των κρεβατιών τους COVID-free την ώρα που στο δημόσιο σύστημα υγείας νοσηλεύαμε πάνω από 130.000 ασθενείς. Αυτή είναι η περίφημη συμβολή των ιδιωτικών ομίλων της υγείας. Στην πραγματικότητα, το κράτος και η κυβέρνηση ήταν ο μεγάλος χορηγός τους και όχι το ανάποδο. Αυτή είναι η μεγάλη κερδισμένη την περίοδο της πανδημίας. Την ώρα που οι δημόσιες μονάδες υγείας στενάζουν κάτω από το βάρος των τραγικών ελλείψεων, οι ιδιωτικοί όμιλοι απολαμβάνουν προκλητικά κέρδη από τη διάθεση πελατείας, από την τεράστια δεξαμενή
των αποκλεισμένων ασθενών και των ταλαιπωρημένων από το δημόσιο σύστημα υγείας. Ακόμα και τζάμπα προσωπικό εξασφάλισε με πρόσφατη ρύθμιση στους κλινικάρχες η κυβέρνηση, γιατρούς από το δημόσιο σύστημα υγείας για να χειρουργούν ασθενείς για λογαριασμό τους και να τσεπώνουν τα νοσήλια από τα ρημαγμένα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν συμβιβαζόμαστε με την αθλειότητα της μείωσης των τακτικών χειρουργείων κατά 100.000 την περίοδο της πανδημίας, την ώρα που οι κλινικάρχες εγκαινίαζαν τα καινούργια τους αποκτήματα, ρομποτικά χειρουργικά συστήματα με ακρίβεια χιλιοστού. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι καθυστερήσεις και οι αναβολές στη θεραπεία ακόμα και καρκινοπαθών. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι πάνω από 25.000 νεκροί που θάφτηκαν κάτω από τα σαθρά θεμέλια του εμπορευματοποιημένου δημόσιου συστήματος. Είναι το τίμημα που πληρώσαμε με την υγεία μας, με την ίδια μας τη ζωή, το τραγικό αποτύπωμα της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων σαν επιχειρήσεις, της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης τα προηγούμενα χρόνια με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση με το περίφημο σχέδιό της να μην αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα του σαθρού οικοδομήματός τους και να φτιάξει με τα ίδια σάπια υλικά και τα εργαλεία που τους εξασφάλισαν με τους νόμους που ψήφισαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ένα δίθεν νέο ΕΣΥ. Ένα ΕΣΥ που θα φέρει νέο γύρο λουκέτων στα νοσοκομεία, συγχωνεύσεις, καταργήσεις κλινικών, αντί να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν οι ήδη υπάρχουσες, αντί να δημιουργηθούν νέες. Ένα νέο ΕΣΥ που θα λειτουργεί με τα κροτήρια της αγοράς, σε βάρος της υγείας και των αναγκών των ασθενών, αλλά και των δικαιωμάτων των υγειονομικών. Ένα νέο ΕΣΥ που το πότε και αν θα χειρουργηθείς, θα εξαρτάται από το αν θα έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις στα απογευματινά ιατρία. Ένα νέο ΕΣΥ που θα κάνουν πάρτι τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα στους οποίους η κυβέρνηση ανοίγει διάπλατα την πόρτα που οι προηγούμενοι άνοιξαν για να μπουκάρουν μέσα. Οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι υγειονομικοί, συνένοχοι στο έγκλημα, δεν πρόκειται να γίνουμε. Δεν γίναμε γιατροί για να τα κονομάμε από τον ανθρώπινο πόνο και τη δυστυχία. Θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο λαό μας με επιστημονικά κριτήρια. Όχι να εφαρμόζουμε τους κόφτες των DRGs που εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, να στερούμε από τους ασθενείς μας αναγκαία φάρμακα και εξετάσεις για να κοστίζει λιγότερο ο ασθενής πελάτης στο δημόσιο νοσοκομείο επιχείρηση και εμείς να τσεπώνουμε τα μπόνους. Απορρίπτουμε τα σχέδιά τους για το νέο ΕΣΥ. Δυναμώνουμε τον αγώνα για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σταθερή δουλειά και δικαιώματα για να μην απολυθεί κανένας συνάδελφός μας υγειονομικός, συμβασιούχος, επικουρικός, οι συνάδελφοί μας που είναι σε αναστολή, για γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία, για δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Καλή δύναμη.